Λοιπόν, έχω κοντά μου τον Ζάκη Παπαδόπουλο. Τα πρώτα σου συναισθήματα. Τα λεπτά για να ξεπεράσω λίγο το σιωπή. Ναι. Εντάξει, τα συναισθήματά μου είναι... είμαι φανώς συγκινημένος. Η έκπληξη που επιφύλασαν οι συμπαίκτες μου και οι αντιπάλοι δεν το περίμενα, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, είχα πάρει την απόφαση κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Είναι μια συνειδή απόφαση. Ήρθε η ώρα να συνεχίσει η ομάδα τον δρόμο της, να πάρουν ευκαιρίες τα νέα παιδιά. Γιατί όσο είμαι εγώ εκεί, ίσως παίρνοντας χρόνο από αυτά τα παιδιά, να μην τους δίνονται οι ευκαιρίες που θα έπρεπε να έχουν. Είναι για μένα ένα τεράστιο δώρο ο τρόπος που φεύγω, η επιτυχία που έκανε η ομάδα τη φετινή χρονιά, το ότι κάναμε αυτή την υπέρβαση, το ότι τερματίσαμε στην τρίτη θέση για πρώτη φορά στην ιστορία μας, το ότι κερδίσαμε όλους τους αντιπάλους για πρώτη φορά στην ιστορία μας, δείχνει πόσο καλά δουλεύει αυτή η ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Καθρέφτης είναι το γήπεδο, τα αποτελέσματα είναι εκεί και εντάξει, εγώ θέλω να παραμείνω κοντά στην ομάδα, να την βοηθήσω να πετύχει ακόμα περισσότερο. Είδαμε στο τέλος ειδικά σκηνές εναγκαλισμούς από τον Σιζόπουλο, τώρα από τον Ανδρέα τον Λευκαρίτη. Δεν θα μιλήσω για τον Γιαννάρα που είναι από τους παιδικούς σου, τον μεγάλωσες εσύ και ο Παναγιώτης ο Τρεσόκας. Αυτή η σχέση που έχεις δημιουργήσει όμως με όλα τα παιδιά είναι κάτι το οποίο κρατάς φεύγοντας από το παρκέ. Σίγουρα, αυτό που μένει από τον αθλητισμό αυτό είναι οι προσωπικές σχέσεις που δημιουργείς με συμπαίκτες, αντιπάλους και το ότι κατάφερα να κάνω μόνο φίλους στην πορεία μου, στην μπασκετική μου πορεία, μου λέει πολλά. Τα παιδιά είναι όλα εξαιρετικά. Θέλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εντάξει, όσο αφορά τον Γιάννη, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, είναι βαφτιστήρι μου. Του εύχομαι ό,τι καλύτερο. Το ταβάνι είναι ουρανός, μπορεί να πετύχει πολλά. Έχει κάνει πάρα πολλές θυσίες σαν παιδί και πραγματικά του αξίζει να πετύχει τα όνειρά του. Ζάκη μου, τι κρατάς από όλα αυτά τα χρόνια στα παρκέ? Αυτό που είπα, οι προσωπικές σχέσεις είναι... Εντάξει, τίτλους δεν κατάφερα να κατακτήσω με την ομάδα μου. Όμως αυτό για μένα δεν λέει πολλά. Το ότι έχω φίλους παντού σε όλο το νησί για μένα είναι κάτι εξαιρετικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να παραμείνεις στο χώρο της Καλαθόσφαιρας και να σε βλέπουμε για πολλά χρόνια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,